Πήρε το κουλτούρα το ύφος του τώρα, καταλάβατε. Εγώ είμαι το κουλτούρα το ύφος. Το ύφος το παλιό. Λοιπόν, δωρεπιταγή 15.000 ευρώ. Έχουμε την πολύ μεγάλη κλήρωση σήμερα, παιδιά. Θα τα κερδίσετε αυτά. Δωρεπιταγή 15.000 ευρώ που θα αλλάξει όλο σας το σπίτι. Κρούπο, κουτσίνε, λεβεντάκι. Αλλάζουμε κουζίνα, ηλεκτρικές συσκευές, ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες και πόρτα ασφαλείας. Καταλαβαίνεις, έτσι, όλο σου το σπίτι. Και πέντε από εσάς θα κερδίσετε και το αρνάκι σας. Το αρνάκι του Πάσχα σήμερα από την εταιρεία Σελάχας που έχει έδραση με τη Λίνη. Καλείς λοιπόν, τελευταία φορά σήμερα, 14.550, ή στέλνεις μήνυματά σου στο 54.990, μεγάλη κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Τα λέγαμε χτες! Τα λέγαμε. Λέγαμε για τις ψήφους. Βέβαια. Λέγαμε χτες, Ελεάνα μου, ότι ο Ντάνος είναι ο αγαπημένος και έχει κάνει ρεκόρ ψηφοφορίας. Έτσι λέγανε οι πληροφορίες, οι οποίες βέβαια επιβεβαιώθηκαν, ότι ο Γιώργος Αγγελόπουλος στην ψηφοφορία της Κυριακής είχε ρεκόρ θετικών τηλεφωνημάτων. Ναι, ψηφίζεις θετικά στο... Θετικά ψηφίζεις. Ποιος θέλει να μείνει. Και ότι κάποιος άλλος που φάνηκε χθες είχε αρνητικό ρεκόρ θετικών. Ο Στέλιος Καταπάκης είναι εκτός Survivor. Χθες φάνηκε, παιδιά, ότι οι Έλληνες για πρώτη φορά ψήφισαν σωστά. Για μία φορά στη ζωή μας ψήφισαμε σωστά. Για τις προηγούμενες. Λες αλλάξει. Για τις εκλογές. Μιλάει για άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Πώς φαίνεται η διαφορά. Πάντως έχω να σας πω. Θα συμφωνήσω μαζί σου 100% για αυτό που είπες. Πάντως έχω να σας πω ότι αυτό που έγινε στο Twitter, άμα τη ανακοινώσει του αποτελέσματος. Χάρηκαν πολύ. Νομίζω ότι πρέπει κάποιοι να βγήκαν στην Ομόνια να γυρίσουν γύρω-γύρω. Που δεν γυρίζεις γύρω-γύρω πια, να πάνε γυρίσεις. Δεν υπήρχε αυτό. Εγώ στην πολυκατοικία, επειδή ήταν και νύχτα, άκουσα κραυγές από την απέναντι. Για να σας είμαι ειλικρινής. Champions League, ακριβώς. Ωραίο Πάσχα θα κάνει ο Στελάρας. Εντάξει κι εσύ τώρα. Εντάξει, είναι η αλήθεια ότι θα διαβάσει και θα δει πολλά αρνητικά σχόλια. Μηνύματα στο κινητό. Πολλά. Να ρωτήσω κάτι, εσείς πιστεύετε ότι δεν έχουν ιδέα? Νομίζω ότι αν κρίνω. Εάν κρίνω από τη συμπεριφορά του Στέλιου, ακόμα και την τελευταία μέρα και την τελευταία ώρα πριν φύγει. Που είπε ότι εγώ φεύγω με τη συνείδησή μου ήσυχη. Όχι, και λίγο πριν που είπε στον τραυματία Γιώργο Αγγελόπουλο, καλά τώρα το θυμήθηκε στον τραυματισμό σου. Ο άλλος πονούσε, ήταν στο αγώνισμα, έλεγε: έχω σπάσει τα δάχτυλά μου και δεν ξέρω αν μπορώ να παίξω. Και γυρνάει ο Χαταμπάκης και του λέει: τώρα θυμήθηκε ότι έχει σπάσει. Τόσο καιρό το λέει τώρα, το θυμήθηκε. Και δίπλα η Λάουρα είχε παραγγείλει φρέντο καπουτσίνο. Και κάκι. Πρόσεξε, γενικώ. Δεν ξέρω γιατί έχει νερό το φρέντο καπουτσίνο. Μπορεί να μην είναι, μπορεί γιατί έχει φοβία με το νερό. Έλα, μωρέ, σαβάτα την κοροϊδεύει. Παιδιά, νομίζω ότι έχει φοβία. Γιατί ζητούσε συγγνώμη. Η Λάουρα έχει. Γιατί ήταν απέξι το αγώνισμα. Το δεξί κοτσίδι. Ναι, για πε πώ. Τέλειο. Δεν σου έλεγα τώρα και εσύ. Χθε ήταν να παίξει και η Λάουρα στο αγώνισμα. Και τελικά όταν είδε ποιο είναι το αγώνισμα, του είπε, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να παίξω γιατί φοβάμαι το νερό. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, παιδιά. Η Ελεάνα δεν θα πήγαινε. Μπορεί όμως, που ξέρει. Μπορεί. Τι. Να πήγαινε. Για πες μου, Φέη μου. Τι έπαθε. Η Λάουρα. Είπα και κάτι, ρε παιδί μου. Η Λάουρα όταν ήταν εδώ, δεν έκανε σε εμάς αυτά τα extreme ωραία βιντεάκια με τον Καβορή, τον Μαρίνη. Η αλήθεια είναι ότι τα έκανε με τον Νίκο Μισήρη. Με τον Νίκο Μισήρη. Για να είμαστε ειλικρινεί. Το θυμάστε. Και επίσης έχω να σας πω. Εξαιρετικό δημοσιογράφο. Εξαιρετικό. Τα φιλιά μας. Έχω να σας πω όμως ότι στην Κιλίνη, αν θυμάσαι, Φέη μου, είχε θαλασσοπνιγεί τρεις φορές στην πισίνα. Άρα είχε πρόβλημα, όντως. Μεταξύ μας. Είχε πρόβλημα. Ναι, αλλά στο Survivor πήγε, βρε Θέμη μου, δεν πήγε βόλτα στο κολονάκι, δεν ήξερε ότι έχει νερό. Έχει πολλά με νερό, εντάξει. Δηλαδή γενικότερα στα αθλήματα δεν παίρνει μέρος. Είναι η δεν παίρνει μέρος, δεν γίνεται να μην πάει. Πήρανε και πέναλτι λόγω της Λάουρας. Ναι. Τους είπαν εγώ δεν μπορώ να παίξω και είχαν πέναλτι. Λέει δεν παίζω και δεν παίζει. Ναι. Και κανείς τους ας πούμε. Παρόλα αυτά, η Ευρυδίκη πάντως είναι πολύ δυνατή. Είναι δυνατή παίκτρια. Δυνατή και ξενή. Καμία σχέση. Δυνατή παίκτρια. Δυνατή και ξενή, Φέη μου, 2-1. Και λίγο για την Ειρήνη θέλω να. Την είδε ξινή. Είναι δυνατή παίκτρια και ξινή. Και θα συμφωνήσω κι εγώ. Μα το λένε πολύ εδώ. Τώρα όσο για την Ειρήνη. Αλλά είναι μαχήτρια. Είναι. Όσο για την Ειρήνη, νομίζω ότι λίγο. Παιδιά, το έχει παρατραβήξει. Δεν είναι πια αστείο αυτό που συμβαίνει με την Ειρήνη. Το θέμα με την Καρίδα. Τρώμαξα με αυτά που την έκανε. Ναι, αλλά δεν τη δίνανε. Δεν τη δίνανε. Δεν έπανε να πάρει, βρε Φέη. Δεν έβγαζε νόημα. Δεν τη δίνανε. Καταλαβαίνω. Εγώ λέω. Μια χαρά το έβγαλα τώρα. Τι έβγαλε. Λοιπόν, καλά, είσαστε ήδη. Να δούμε το νόημα. Όχι, και μετά όμω θέλω να κάνει την πρόβλεψη. Έτσι. Και να προσέξετε, θα σα κάνω. Και πέφτει πάντα μέσα εδώ μεταξύ. Γιατί άραγε. Έχει μάθει, σπάω κρυφά καρύδε. Αλλά δεν το λέω. Να. Οπα.
πολύ γρήγορη κούρση. Κάτσε κάτω, άραξε, άραξε, άραξε. Άσε το πάω. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Το σπρέι εκείνο, πού έγινε το σπρέι. Να το ζητήσουμε τώρα. Μπράβο, μπράβο. Γιατί δεν μπορώ να το ζητήσω. Ρε παιδιά, που πονάει, έχει σπάσει με ένα δάχτυλα. Κρύψε πάλι. Γι' αυτό επειδή. Πάμε φορά ξεκινάμε. Ελάτε στο δάχτυλο, ξέρω. Δεν πειράζει. Να σας ευχαριστήσω όλους, έναν έναν σας κοιτάω. Για την κατανόησή σας και για το ότι με στηρίξατε για άλλη μια φορά και είστε εντάξει με τις φοβίες μου. Το εννοώ. Κάθε φορά, όποιος χρειαστεί, θα έχει στήριξη. Το έχουμε κάνει. Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Κρύψε πάλι. Κάθε φορά, όποιος χρειαστεί, θα έχει στήριξη. Υπάρχει πρόβλημα. Κλασική περίπτωση κακής συνεργασίας, κακής επικοινωνίας. Κακής πια πρόθεσης. Επειδή πεινάω τέλος πάντων, υπάρχουν περισσευόμενες καρύδες και υπήρχε ένα πιατάκι μικρό με λίγα κομμάτια. Πάρε άμα τις κάνω το μάτι να πάσεις αν θέλεις. Δεν τα θέλετε τελικά. Πολύ κανένα. Πάρε μια. Για πάρε μια. Δεν θέλετε άλλο. Πόσα κομμάτια. Πόσα θέλετε πάρε μια. Σου λέω τις μικρές για να μην χτάρεις τα δάχτυλά σου. Πάλι με να ασχολούμαι, σε φάει όσο θες και μου τα μάτα ρε. Δεν έχεις και βάζει τα χέρια που σου έστω τον άνθρωπο που μαγειρεύει, που φτιάχνει εδώ, που υδρώνει. Τα χέρια σας πήρα σαν μια καρύδα η μικρή. Το έχεις κάνει τρεις φορές. Ακούς, λέω, μην μιλάς, το μιλάω για να ακούς. Μιλά όμορφα, πω. Μιλά όμορφα. Δεν μου λες εμένα, μιλά όμορφα, κοριτσάκι μου. Δεν μου λες εμένα, εγώ εκτίθομαι. Μιλάμε για την παράνοια του, εντάξει, οκ. Ειρήνη μου, θα σου το πω τελευταία φορά. Οι μικρές τις τρώμε όλοι. Δεν είσαι εσύ να φάσεις τις μικρές. Είμαστε 9 άτομα. Δεν γέλασα. Ναι. Θέλει κανένας άλλος ομοί καρύδα. Είσαι πολύ αστεί, παιδιά. Αστεί, είσαι και φαίνεσαι. Βασικά ήθελα να τους δείξω με τον τρόπο μου ότι αν θέλω να σας ξεγυμνώσω, μπορώ να σας ξεγυμνώσω άνετα. Οι υποψήφοι για αυτήν την εβδομάδα, να επαναλάβω ότι είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Γιώργος Χρανιώτης και ο Στέλιος Χανταμπάκης. Ο παίκτης που θα αποχωρήσει σήμερα από το Survivor είναι... Με πάρα πολύ χαρά θα ήθελα να βγω προτινόμενος εγώ και ο Γιώργος, για να δω κι εγώ πραγματικά το πόσο λάθος κάνω. Σέβομαι την Ειρήνη και το ότι με ψήφισε, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί της. Γιατί ξέρω ότι ο καθένας στο τέλος παίρνει αυτό που του αξίζει. Ο Στέλιος. Στέλιο, είσαι ανέκφραστος. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά. Με πάρα πολύ ψηλά το κεφάλι. Ήρθε όμως η ώρα να χαιρετήσεις τους συμπαίκτες σου και να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Πέντε χρόνια φίλος με τον Γιάννη. Δεν το χαιρέτησε τον Γιάννη. Ποτέ. Δεν το χαιρέτησε. Ποτέ. Με πήρε ύπνο εκείνη την ώρα. Δεν το χαιρέτησε. Είναι φίλοι, υποτίθεται, ρε παιδιά. Μπορεί να χαιρετηθήκαν όταν έσβησαν οι κάμερες. Όχι, πρέπει να το χαιρετήσει μπροστά στις κάμερες. Τι εννοείς. Εντάξει, ντροπή να μην χαιρετήσει τον άνθρωπο. Και είναι και φίλοι, υποτίθεται. Ότι δηλαδή πιστεύετε ότι παίρνει τον πυρσό και φεύγει και δεν λέει μετά ο σκηνοθέτης κάτι και μετά μιλάει με τον πυρσό. Δεν έχει σημασία, δεν τον χαιρέτησε. Όλοι όσοι έχουν φύγει, Θέμη μου, έχουν χαιρετήσει τους αντιπάλους. Μου αρέσουν πάρα πολύ μουσικές κάθε φορά που βάζουν. Έχει ωραία μουσική. Πάντως ο Χανταμπάκης το είπε μόνος. Τι είπε, ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει. Ακριβώς. Είχε πει και ότι εγώ θέλω να είμαι και απέναντι στον Αγγελόπουλο. Με συγχωρείτε. Πού τα βρήκε ο Παρτσόλης. Μα αυτά είναι. Αυτά πως πάει. Η Παπαδοπούλου, με τα συγχωρήσεως, χθες τους τα έκανε καρύδες. Κοίταξε, παιδιά. Το ότι είναι ένας άνθρωπος, μιλάει πολύ και τον ακούς συνέχεια τώρα στα τελευταία, δεν σημαίνει κάτι. Εγώ από ό,τι κατάλαβα, πεινούσε, υπήρχαν καρύδες περίσσευμα. Δεν ήταν μόνο το ότι πίνησε. Περίμενε. Και ήθελε να φάει μια καρύδα, αλλά για να μην την κατηγορήσουν ότι την έφαγε όλη μόνη της, πήγε να τους κεράσει, να τους δώσει. Ναι. Λοιπόν, και λέγανε όχι, πήραν. Να πάρω τη μικρή, όχι, να πάρω τη μεγάλη. Θέλετε να φάτε καρύδα, γιατί βάλετε τόσο λάδι, γιατί κόψω, κάνατε γιατί αυτό, να την κόψω. Γιατί τα λάδι. Έχω πει εγώ ότι τα μπιφτέκια πρέπει να είναι πιο μικρά. Αυτό παιδιά του τα άπριξε. Εκεί με τα μπιφτέκια και εγώ ήταν ο Αγγελόπουλο και σε λέει κάτσε να σε βοηθήσω. Κάτσε, τη λέει Χριστιανή μου, να σε βοηθήσω. Μιλέ μετά ότι είπε δεν σε βοήθησα. Παιδί μου τρέλα. Ο καθένα έχει το χαρακτήρα
του. Ακούστε, ναι, ο καθένα έχει αλλά το χαρακτήρα του. Ήθελε να βοηθήσει, επειδή λοιπόν, ήθελε να δώσει. Είναι λίγο πιο έντονη. Είναι απομονωμένη. Η Ειρήνη. Είναι απομονωμένη. Την έχουν απομονώσει 2 μήνες. Εντάξει, την έχουν βάλει και στο περιθώριο. Είναι και η πείνα που τη έχει δώσει λίγο. Δεν είναι πολύ καλά. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι έχει βαλθεί να του τρελάνει όλου. Θα του τρελάνει. Δηλαδή έχει βαλθεί να του τρελάνει όλου. Εγώ τη στηρίζω. Στα νεύρα, και, φίλου. Κάτι. Και μετά ο Ποπάκι και λέει κοπελιά, κάτι τη είπε. Δεν μάθει. Καλά, και μπορεί να παράδεκτο. Δεν είναι και φίλοι που τη δεν είναι θέμα φιλία, είναι θέμα πώ μιλά σε μια γυναίκα. Λοιπόν, να σα πω τώρα κάτι, Φέι. Το Χρανιώτη κάτι τη είπε. Είναι παρανοϊκή. Τσακωθήκανε και με όλου. Αλλά δεν είπε και κοπελιά, κατάλαβε. Λοιπόν, να σα πω τώρα κάτι. Μα είπε χθε ο Σάκη ότι έχουμε άλλη μία αποχώρηση και μετά οι ομάδε ενώνονται. Γίνονται μία και αυτή. Εγώ νομίζω μετά η Λάουρα μια χαρά θα παίξει και στο νερό θα βγει. Η Λάουρα, πίστεψε με, επειδή την έχω δει σε παιχνίδια, θα παίξει όχι μια χαρά. Δεν μπορεί να παίξει. Εγώ πιστεύω θα παίξει ότι όμως. Θα κρατάει δυνάμει. Ναι. Η Λάουρα και ο Λέξο. Οι επόμενες αποχωρήσεις. Λοιπόν, μόλις είδα το παιχνίδι, Ελεάνα, ήθελα πάρα πολύ να δω τη Λάουρα πώς θα το παίξει. Και τελικά δεν μας τη χάρισε αυτή τη στιγμή. Δεν μας χάρισε γιατί δεν θα τελειώνει το παιχνίδι, θα πνιγόταν. Ακόμα εκεί θα ήταν. Ακόμα θα παίξει καλά. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε και ένα άλλο θέμα. Το θέμα της κλίκας, παιδιά. Έχει μείνει η κλίκα χωρίς αρχηγό. Έχουμε πολλά δράματα. Βρήκα ποιος αρχηγός. Η Καρίδα. Ο Χούτος λένε εδώ οι κολλοί. Λοιπόν, το βλέπετε, πάει αυτός. Τσακ, τον ξεκάναμε. Είπαμε, ο Χούτος. Λοιπόν, εγώ πιστεύω είναι ότι από εκεί θα παίξει η μεταξύ Μυρική. Του Λάμπρου Χούτου και της Ευρυδίκης Βαλαβάνη. Μην μου βάζει το φίλο μου τον πω στην κάρτα. Ά, γιατί μου το κάνει αυτό. Γιατί δηλαδή είναι στην κλίκα, βρε δεν Στέφανε. Είναι ωραία, ακριβώς γίγαντας είναι. Έχει ψηλάει γύρω γύρω. Τώρα, Στέφανε, για συγκεκριμένους λόγους το λες αυτό. Δεν είναι αγαθός γίγαντας. Γιατί δεν είναι αγαθός γίγαντας, Ελεάνα. Γιατί σκέφτεται με το πίσω μέρος του μυαλού του και έχοντας συννεφάκια, γνωρίζοντας ότι είναι αδύναμος παίκτης, όπως και η Λάουρα το γνωρίζει, ψηφίζει ακριβώς ότι του λένε τα καλόπαιδα. Ο Στέλιος, ο Λάβρος και η Ευρυδίκη. Και παιδιά, τετάρι, έχει δηλαδή ψηφίσει. Είναι απλά τα πράγματα, ένα παιχνιδάκι, είναι τηλεοπτικό το και παιχνίδι. Και φαίνεται ότι είναι παιχνιδάκι. Και όλα πάντως καλά, η παραγωγή βάλει τα δυνατά. Εγώ όταν συμφωνώ με τον Στέλιο. Παιδιά, 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 το έχουν πάρει όμως πολύ σοβαρά, όπως βλέπεις. Γιατί ψηφίζει βάσει κλίκα αυτό σου λέει. Βεβαίως, ψηφίζει. Ναι, μα είναι αποδειγμένο αυτό η αλήθεια. Είναι ότι κάποιο επηρεάζει. Παιδιά, όχι κάποιο επηρεάζει. Αν επηρεάζει. Πιστεύει και μέσα. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι θα πάρει τα 9 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Λες. Εγώ λέω ο Χούτος, ρε λέω. Εσύ λες ο Χούτος. Επίσης θα υποψιαστούν. Έχω την αίσθηση ότι θα υποψιαστούν ότι κάτι γίνεται με τον Αγγελόπουλο πλέον. Ότι αφού παραμένει στο παιχνίδι. Μήπως να μην τον βγάλουμε και τρίτη φορά προτινόμενο. Πόσες φορές είναι δύο. Δύο. Και μία που έφυγε για την πρώτη μέρα. Δεν ήταν πρόταση. Γιατί ναι, μιλάμε για ασυλίες. Για ασυλίες μιλάμε, ναι. Μιλάμε. Για να φύγεις από το παιχνίδι. Το άλλο δεν ήταν για να φύγεις από το παιχνίδι. Οι άλλοι πώς αντέδρασαν με την αποχώρηση του Χαταμπάκη. Νομίζω ότι πάγωσαν. Δεν το περίμενα. Τα κορίτσια στενοχωρήθηκαν και η Ευρυδίκη βρήκαν κάτι έτσι. Η Ευρυδίκη στενοχωριέται για όλα. Δεν γιατί στενοχωρήθηκε. Γιατί μειώθηκε η κλίκα. Σου λέει ότι για να φεύγει ο Χαραμπάκης σιγά σιγά θα πάρουμε και εμείς σειρά. Έτσι. Και νομίζω ότι θα αλλάξουν στρατηγική, έχω την αίσθηση. Νομίζω επίσης, τώρα. Κάτι άλλο που λέτε. Η μόνη που ρωτούσε πού είναι το σπρέι να βάλουν στον Τάνο ήταν η Ειρήνη. Δεν σου λέει κάτι αυτό. Το δώσανε το σπρέι τελικά. Όχι ποτέ. Όπω καημένο θα λοιπόν, έχω να σα πω πάντως ότι έχω την αίσθηση ότι ακριβώς επειδή η κλίκα θα αλλάξει στρατηγική, ότι στην επόμενη ασύλια, αν τη χάσουν, θα βάλουν υποψήφιο ή τον Μπόι τη Λάουρα. Τι σου είπα εγώ τώρα, Μπο και Λάουρα θεωρώ ότι είναι οι επόμενες αποχωρήσεις. 10 και 56, Τετάρτη 12 Απριλίου, άρα τάδε έφη. Η Ευρυδίκη θα πάει αρχηγός. Ελένα the best. Έτσι. Και μετά θα δούμε παιδιά, θα το δούμε. Αλλαγή στρατηγική. Θα φύγει η Λάουρα. Έτσι. Εγώ πιστεύω η Λάουρα. Λοιπόν. Μπορεί να κάθεται λίγο να διαβάσει. Εγώ τι αποφασίζω. Λοιπόν, προχωράμε παρακαλώ γιατί δεν μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Να καλά, παιδιά. Πάλι είναι το γόρι που τη έφερε η Σάσα. Θέλει να μπει ένα φίλο που σχολιάζουν εδώ κάποιοι. Το Survivor να μπει μέσα στο ομαδικό αυτό στο WhatsApp.